γυναίκα σε θνητήν. Αλλός Θεού Μητέρα, ειδώτες πανάμωμε η κλινή Απόστολη, πεφρικίες ύπτον το χερσί, το Θεοδόχον σκήνο σου θεόμενη. Αδερφοί μου, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν παραδέχονται την Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι εκήρυξαν αίρεση εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον της Αγίας Γραφής και εναντίον της παραδόσεως. Η θρησκεία μας δεν στηρίζεται σε ένα πόδι, αλλά σε δύο, την Αγία Γραφή και την Ιεράν Παράδοση. Οι Προτεστάντες είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν εναντίον της Πανηγίας μας. Δεν την θέλουν ούτε να την ακούσουν, αλλά ούτε να ακούσουν το όνομά της. Δια τούτο η Εκκλησία μας πάντοτε προσπαθεί τα παιδιά της να τα στερεώσει στην πίστη, να μην τα αφήσει να παραπέουν, δια να πέσουν στην απώλεια. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας, η οποία θέλει τα παιδιά της να ορθοποδούν, ότι στηρίζεται και επάνω στην παράδοση. Τα ό,τι συνέβησαν δηλαδή εις το πέρασμα της πίστεως της αμόμου. Γυναίκα σε θνητήν, αλλός Θεού Μητέρα ειδώτες, πανάμωμε η κλινή Απόστολη. Έβλεπον μπροστά τους μίαν γυναίκαν, αλλά συντοχρόνο έβλεπον και μίαν Μητέρα του Θεού. Την έβλεπον οι Απόστολοι και κατελαμβάνοντο από φόβον. Και έφτασε η στιγμή κατά την οποία η Παναγία μας έκλεισε τα μάτια της. Τι είδαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή που η Παναγία μας έδωκε τη ψυχή της στην αγκάλι του Υιού της? Εκείνη τη στιγμή, αδερφοί μου, είδαν αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς και δεν το εκτιμούμε. Έχετε παρευρεθεί ποτέ έξωθεν από αυτήν την πόλη της αμαρτίας, έξωθεν από αυτήν την κοσμοσυρροή, μέσα στην Ήπεθρο? Έχετε προσέξει την δύση του ηλίου, όπως ο ήλιος δίνει και αφήνει πίσω του μία λάμψη, η οποία λάμψη φωτίζει το στερέωμα, και λέγουμε ότι αυτό είναι η δύση του ηλίου. Κατά τον ίδιον τρόπον, μόλις η Παναγία μας έδωκε την ψυχή της στον Υιόν της, εκείνη τη στιγμή ολόκληρο το σώμα της αφήκε μία λάμψη όπως δίνει ο ήλιος. Εκείνο το πρόσωπό της ήταν το ολόφωτον, το σώμα της ολόκληρο φωτεινό. Και είδαν οι Απόστολοι την γυναίκα να είναι και Μητέρα του Θεού. Και διαρωτάται κανείς και λέγει,
Πόση λάμψη να είχε το πρόσωπο της Παναγίας μας και το σώμα της ολόκληρον όταν έδωκε την ψυχή της στον Υιόν της. Το είδαν οι Απόστολοι και καταλήφθησαν από φόβο και είπαν πώς να πλησιάσουμε τώρα αυτό το σώμα της Παναγίας μας το οποίο είναι όλο φως. Καταλήφθησαν από φόβον. Συν το χρόνο όμως ήρθε και η τιμή. Έπρεπε να τιμήσουν την Παναγία μας. Δεν μπορούσαν να την αφήσουν εκεί και να φύγουν. Δι' αυτό συνεδίασαν τον φόβον και την τιμή και πλησίασαν εκείνο το Θεοδόχον σκήνος. Πεφρικίας λέγει ύπτον το χερσί, έτρεμαν τα χέρια τους, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Διότι έβλεπαν εκείνον το σώμα να είναι Θεοδόχο λέγει, που εδέχθη τον Θεόν. Τις δυνατή αδερφή μου να περιγράψει την σκηνή εκείνη των Αποστόλων. Φόβος από τη μία, τιμή από την άλλη. Φόβος ο οποίος κατελάμβανε ολόκληρον τον έσω άνθρωπον και τον έξω άνθρωπον. Και εκείνος ο φόβος έπρεπε να κατανικηθεί και να πλησιάσουν εκείνο το σκήνομα της Παναγίας μας. Και διερωτώμεθα αυτή τη στιγμή και λέγουμε ποια λάμψη θα είχε το πρόσωπο της Παναγίας μας και μεταφερόμεθα εις την Παλαιάν Διαθήκη για να ειδούμε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έλαμψε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έλαμψε και δεν ειδήναν το να τον αντικρίσουν. Ήταν ο προφήτης Μωυσής, αδερφοί μου, ο οποίος επί 40 ολόκληρους ημέρας επάνω στο όρος, όπου εκλείστη με ομίχλη, 40 μέρες επάνω στο όρος Σινά ο προφήτης Μωυσής επικοινωνούσε με τον Θεό. Έβλεπε τον Θεό και έλαβε από τα σχήρας του Θεού τον Θεόγραφο νόμο, τας 10 εντολάς. Παρήλθον 40 ημέρες και κατέβει ο Μωυσής από το όρο Σινά, αλλά όμως δεν ειδύναντο οι Εβραίοι να τον αντικρίσουν. Το πρόσωπο του έλαμπε τόσο πολύ, ούτως ώστε είναι αγκάστη να βάλει επάνω του ένα ύφασμα για να μπορέσουν να τον αντικρίσουν οι Εβραίοι. Και λέγουμε ότι εάν ο Μωυσής ομιλούσε με τον Θεό και ηλιώθη το πρόσωπό του και γένετο ως ήλιος που δεν δύναται να τον αντικρίσει κανείς, πόσο μάλλον η Μητέρα του Θεού μας. Θα φύγουμε και από τον προφήτη Μωυσή να πάμε εις ένα άλλο πρόσωπο, εις την Καινή Διαθήκη. Ποιον ήταν το πρόσωπο αυτό? Ήταν ο πρωτομάρτης του Χριστού Στέφανος. Εκεί τον είδαν οι Εβραίοι όταν του σύλλεχεν και το πρόσωπό του εγένετο ως άγγελος λέγει φωτός. Δεν είναι δύνατο να τον αντικρίσουν από τη λάμψη την οποία του έδωκε ο Θεός όταν εγένετο υπερασπιστής του ονόματός του. Και φεύγουμε και από τον πρωτομάρτυρα Στέφανον για να αναφέρουμε και ένα άλλο πρόσωπο
το οποίο εφώτιζε μετά τον θάνατόν του. Ήταν ο Άγιος Σισώης,